Εκρηκτικό είναι το κλίμα και πάλι στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας. Εκατοντάδες διαδηλωτές ζητούν την παρέτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τις φερόμενες ως υποκλαπήσεις συνομιλίες του Τούρκου Πρωθυπουργού με το γιο του Μπιλάλ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ο ίδιος πέρασε στην αντεπίθεση κάνοντας λόγο για ψεύτικες φωνές στο ηχητικό υλικό. Πρόκειται για μια ύπουλη επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού της Τουρκίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν αποτελεί επίθεση εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή του ηγέτη του κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη. Πρόκειται για μια στιγμή επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού της Τουρκίας. Οι οπαδοί του θεωρούν ότι πίσω από αυτές τις ενέργειες βρίσκεται ο πανίσχυρος ημάμης Φετουλάχ Γκιουλέν και το κίνημά του με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας. Αν αληθεύουν όλα αυτά που μαθαίνουμε, τότε διαφοροποιείται η κατάσταση υπό την έννοια ότι δεν μιλούμε πλέον για χρήματα που κρύβει στο σπίτι ο Ερντογάν. Μέχρι στιγμής, βάσει των όσων έχουμε ακούσει, γίνονται χάρες στον Πρωθυπουργό, ίσως ο ίδιος να οργανώνει και να επεκτείνει την άσκηση επιρροής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας φίλος του Πρωθυπουργού δεν κτίζει βίλα για εκείνον. Friend, Prime Minister's friend, building a villa for him. Είναι πραγματικό χρήμα, μετρητά που αλλάζουν χέρια. Changing hands. Ταυτόχρονα ο Ερντογάν αλλά και οι συνεργάτες του κατηγορούν αυτό που αποκαλούν ένα λόμπι το ρομπότ που κατακλείζει με ηλικιώδη ρυθμό τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα εναντίον του.